την περίοδο οι παλαιότεροι φοιτητές δίνουν την εξεταστική μας. Οι νέοι φοιτητές που θα βγει έρχονται, ψάχνουν σπίτι στην Αθήνα. Απελπίζονται πολλές φορές για τα λούκια είναι στο Θεό, πανάκριβα. Έρχονται, εγγράφονται αυτή τη στιγμή. Και σύν σε όλα μας τα προβλήματα τα οποία έχουμε μέχρι τώρα, που αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια, με το άγχος που μπορεί πολύ από εμάς να δουλεύουμε, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή απέναντι σε αυτά απαντάει με τη λύση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, δερμάτιξε από τη σχολή μας το βράδυ, χωρίς κανένα απολύτως λόγο, με ματ, με γκλοπ που έγιναν και επεισόδια χθες, μια πρόκληση επίθεση απέναντι στους φοιτητές. Ξεκίνησε μια απρόκλητη επίθεση από τα ΜΑΤ, ενώ ήμασταν συγκεντρωμένοι στον χώρο της Παλαιστινούπολης, φωνάζαμε τα αιτήματά μας, ζητούσαμε τα αιτήματά μας τα βασικά, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή 300 ευρώ μειωμένο στοχαστικό επίδομα, το οποίο αυτή τη στιγμή στα 83 ενώ η ακρίβεια σαρώνει. Ζητάμε να απαλλαχθούν οι φόροι από τη ΔΕΗ, από το ρεύμα, από την βενζίνη, από τα καύσιμα και για εμάς τους φοιτητές. Ζητάμε ανέγερση των εστιών, να καθυνθούν τα προβλήματά μας. Είμαστε εδώ με τα βιβλία μας, με τα πάσο μας και ξεκίνησε αυτή η απρόκλητη επίθεση. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά όμως ότι δεν είναι παραλογισμός της κυβέρνησης. Έρχεται να προστατεύσει την επιχειρηματική δραστηριότητα που γίνεται στα πανεπιστήμια και να την εντείνει ακόμα παραπάνω με το νέο νομοπλαίσιο. Η αστυνομία αυτό ακριβώς θα κάνει, θα προστατεύει αυτό το επιχειρηματική δραστηριότητα που θα διεκδικήσετε εδώ πέρα. Άλλωστε, είναι χαρακτηριστικό ότι επικοινωνήσαμε με τον Βρετανικό ΕΚΠΑ και μας είπε ότι δεν είναι απόφαση της Βρετανίας. Άρα ήταν ξεκάθαρα απόφαση της κυβέρνησης αυτό που είπε. Οι ανάγκες μας είναι τα 30 εκατομμύρια ευρώ που δώσανε για την πανεπιστημιακή αστυνομία να τα δώσουν για τις ανάγκες των φοιτητών για να πάρουν καθηγητές που έχουμε απίστευτη ελλείψη στα θέματα μας, που θύματα κινδυνεύουν να κλείσουν επειδή ακριβώς δεν έχουν καθηγητές και παίρνουν όλο και λιγότερους φοιτητές κατά χρόνο, να γίνει ανέγερση νέων εστιών, να βαθμιστούν υποδομές στα εργαστήριά μας, μέσα στις σχολές μας, να υπάρχει θέρμανση επιτέλους κάποιο χειμώνα για να μπορούμε κι εμείς να σπουδάσουμε ασφάλεια και όπως πρέπει.